Εδώ είμαστε. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα γνωστό ξενοδοχείο και τετράστερο λέει. Μου άρεσε πάρα πολύ, πρόσφατα ανακαινισμένο, το 2016 μου είπανε και ένας φίλος του καναλιού ή του στο Facebook, δεν θυμάμαι, μου είπε ότι δούλεψε και έκανε τα ηλεκτρολογικά εδώ πέρα. Εδώ απ' έξω υπάρχει μια πολύ ωραία πρόταση, μου άρεσε. Δηλαδή από εδώ μεριά το έχουν ντουλάπα κανονικά για να βάζεις ρούχα, σάκους, παπούτσια από κάτω. Υπάρχει μια σειρώμενη ωραία πόρτα η οποία είναι αεριζόμενη, δηλαδή με κενά ενδιάμεσα, και από εδώ μεριά έχει το χρηματοκιβώτιο, εκεί έχει τα μπουρνούζια, εδώ έχει το ωραίο ψυγιάκι σου, διάφορα ράφια. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ έξυπνη και ωραία πρόταση για να κερδίσεις και χώρο και να είναι όμορφο και λειτουργικό αυτή η μικρή, ας το πούμε, γωνία του δωματίου. Βέβαια, αυτό μου άρεσε και σας το έδειξα. Την αρρώστια μου την ξέρετε πολύ καλά, οπότε ερχόμαστε στο μπάνιο, το οποίο μπάνιο το έχω συναντήσει και στο προηγούμενο το ξενοδοχείο που πήγα, αυτή την πόρτα. Γυάλινη πόρτα, μεταλλική κάσα. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Συνεχίζουμε και μπαίνουμε μέσα στο μπάνιο. Ποια είναι όμως η διαφορά που μου άρεσε πάρα πολύ? Ανοίγοντας εδώ την πόρτα, δηλαδή αυτή τη στιγμή η ανοιγόμενη πόρτα του μπάνιου έχει γίνει πόρτα του ντουζ. Μπράβο στο Μάγκα που το σκέφτηκε. Πολύ ωραία ιδέα. Μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Αυτός που το σκέφτηκε, μπράβο του. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μεταλλική κάσα όπως βλέπω. Με τις έδες inox, πώς τους λένε αυτούς. Και ερχόμαστε εδώ πέρα και με το που ανοίγεις την πόρτα γίνεται πόρτα του ντουζ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά το μπάνιο σαν μπάνιο μου άρεσε πάρα πολύ. Εκείνο που λίγο με στεναχώρησε είναι ότι ο νηπτήρας και εδώ είναι αρκετά ψηλά. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή χωρίς παπούτσια και ρούχα και τα λοιπά, παπούτσια μάλλον, μου είναι πολύ πιο πάνω από τη μέση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος λίγο πιο κοντός μπορεί να ταλαιπωρηθεί και ο νηπτήρας είναι, η τουαλέτα είναι λίγο πιο χαμηλά. Είναι της ιντεάλ αυτό. Το καπάκι δυστυχώς δεν είναι close. Δυστυχώς δεν είναι. Θεωρώ ότι στα ξενοδοχεία θα έπρεπε να είναι και φυσικά θα ήθελα να είναι αυτά τα καινούργια τώρα, τα καπάκια που μπαίνουν και βγαίνουν εύκολα. Το πλακάκι του είναι αυτό το συνθετικό. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς είναι. Αρκετά δουλεμένο, σε πολύ ωραία χρώματα. Μου άρεσε πάρα πολύ και ο φωτισμός του. Μου άρεσε ο φωτισμός. Καθρεφτάκι εκεί πέρα, το οποίο είναι φωτιζόμενο, και αυτό μια πολύ ωραία πινελιά μέσα στον καθρέφτη το φως, εκτός από τους κρυφούς φωτισμούς που έχει. Η βρύση είναι και αυτή εντυχιζόμενη της Ideal. Πιστεύω ότι είναι γενικά οι βρύσεις οι εντυχιζόμενες. Είναι και αυτές μια πολύ ωραία πρόταση. Πάρα πολύ ωραία πρόταση, δηλαδή σε κάτι τέτοιους νηπτήρες επικαθήμενος, πώς λέγονται αυτοί, θα προτιμούσα μία βρύση στον τοίχο παρά αυτές τις ψηλές που βάζουμε εκεί. Βέβαια το μειονέκτημα σε αυτές τις βρύσες είναι ότι δεσμεύεσαι, αλλά εντάξει, δεν έχει να λέει και κάτι. Δεν έχει να λέει κάτι από τη στιγμή που έχω αποφασίσει και είναι αυτό. Δοκίμασα και τον μπαϊμπάστο στο ζεστό νερό. Στο ξενοδοχείο βρίσκομαι στο δεύτερο όροφο. Σχεδόν αμέσως μου ήρθε το ζεστό νερό. Φυσικά ο συγκεκριμένος νηπτήρας δεν έχει υπερχείληση. Έτσι. Εδώ βάλανε ένα πολύ ωραίο σιφόν ανοξείδωτο, το οποίο φυσικά δεν φαίνεται και δεν θα χρειαζόταν κιόλας.
η βρύση σαν βρύση είναι ατόρυγη. Μπαίνεις μέσα στην καμπίνα. Κάτω έχει αυτό το σκαράκι. Συνοδεύεται με τον νηπτήρα. Αυτή η χειρολαβή που μου αρέσει πολύ. Βέβαια η χειρολαβή αυτή στο όρθιο για μένα είναι λάθος τοποθέτηση. Η σωστή της η θέση είναι 45 μοίρες. Δηλαδή συνήθως το σωστό μάλλον είναι να είναι 45 μοίρες. Αυτό εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Η συγκεκριμένη μπλουζιέρα έχει γύρω-γύρω λούκι και οδηγεί τα νερά εδώ πέρα. Καθόλου άσχημη πρόταση και εδώ το διαχωριστικό πολύ έξυπνο. Πολύ έξυπνο. Έχουν νερά.
έγινε, ρε παιδί. Για να σου πω το σήμερα. Τι είναι. Εδώ τρέχουν νερό και πολλά καιρός. Κοίταξε τώρα, εδώ θες. Τι να πω, γύρω γύρω. Και εδώ. Πάντως, κάνεις τη δουλειά μας. Μου άρεσε πάρα πολύ η βρύση του εντυχισμού. 3 χρόνια πέρασε μερικές. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μαγιά. Ανοίγω την πόρτα της τουαλέτας και γίνεται πόρτα για ντουζ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε και εκείνο πάνω, αν και φαίνεται ότι είναι αρκετά ψηλά. Μου άρεσε που είναι εκεί ψηλά η ομπρέλα που δημιουργεί, είναι αρκετά μεγάλη. Είναι μια ωραία άνετη καμπίνα και το γυαλί αυτό που υπάρχει με τον οδηγό εκεί πέρα, μπορείτε και μόνοι σας να βρείτε τέτοιο γυαλί και να κάνετε μια καμπίνα μόνοι σας, αρκεί να είναι secure, πώς τα λένε αυτά, και να βρείτε και έναν καλό μάστορα να σας κάνει τα υδραυλικά, γιατί εδώ με λίγα νερά το πιάξαμε για να είναι κόλος όλα. Τέλος πάντων, αυτά τα λίγα προς το παρόν. Δεν έχω να πω κάτι